Θέλει πραγματικά πολύ θράσος για να μιλάς για θράσος όταν ως Υπουργός Υγείας έχεις φέρει ειδικό άρθρο για να νομιμοποιήσεις άρθρο 18, κύριε Γεωργιάδη, του νομοσχεδίου σας ως Υπουργού Υγείας, για να νομιμοποιήσεις την εκπομπή όλων των παράνομα εκπομπών των τηλεοπτικών σταθμών και να απονομιμοποιήσεις την εκπομπή της ΕΡΤ. Θέλει πολύ θράσος να μιλάς για θράσος όταν ως υπουργός μιας κυβέρνησης έχεις υπογράψει και ψηφίσει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, 5 φορές ξανά, τις αφέσεις φορολογικής υποχρέωσης για αυτούς τους τηλεοπτικούς σταθμούς οι οποίοι χρώνται και καταχρώνται ένα δημόσιο αγαθό που είναι το τηλεοπτικό σήμα και το τηλεοπτικό φάσμα, προβάλλουν κατά παραγγελία και κατ' εντολήν σου την πολιτική σου, διότι δεν φαντάζομαι να θεωρεί κανείς ότι ξεχάσαμε, ας πούμε, ότι ο κύριος Πρετεντέρης ομολόγησε ότι ψευδός και κατ' εντολήν της κυβέρνησης Παπανδρέου μιλούσε για βιώσιμο χρέος ενώ δεν ήταν, ή να ξεχάσαμε ότι η κυρία Σπυράκη, νυν ευρωβουλευτή σας, έχει ομολογήσει ότι παρασιώπησε ενώ γνώριζε για φυγή κεφαλαίων μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 2012. Θέλει πολύ θράσος να μιλάς για θράσος όταν έχεις συμπράξει όχι απλώς στην σύλληση και στη λαιλασία της περιουσίας της ΕΡΤ, αλλά ακόμη και στην πλαστογραφία του περιοδικού της. Και μάλιστα έχει δήθεν αφαιθεί εν αγνία του κυρίου Σαμαρά ότι το πολύ κοντινό του πρόσωπο ανέλαβε την πλαστογραφημένη ραδιοτηλεόραση αμέσως μετά το κλείσιμο της ΕΡΤ. Όσο, κύριε Γεωργιάδη, για το περιοδικό Βουλή και Ευρωβουλή στο οποίο αναφερθήκατε, να σας ενημερώσω, γιατί βλέπετε η έλλειψη ενημέρωσης βλάπτει πολύ σοβαρά και τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Το περιοδικό λοιπόν αυτό δεν είναι της Βουλής, κύριε Γεωργιάδη. Έχουν υπογράψει συμβάσεις προηγούμενοι πρόεδροι, δεν είχε προηγούμενο πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ για ενημέρωσή σας. Συμβάσεις λοιπόν με αυτό το περιοδικό έχουν υπογράψει προηγούμενοι πρόεδροι της Βουλής και δεν είναι περιοδικό της Βουλής. Αν πρέπει η Βουλή να έχει περιοδικό, να το εξετάσουμε. Θα το εξετάσω πολύ σοβαρά. Όμως θέλει πολύ θράσος να μιλάς για θράσος όταν έχεις αυτήν την καταγραφή και όταν ακόμη επί διακυβέρνησης στην οποία συμμετέχεις φτάνουν να μην έχουν φάρμακα οι καρκινοπαθείς, αλλά εταιρείες συνδεδεμένες με υπουργούς, Στουρνάρας και Βαρβιτσιώτης, να σας θυμίσω, και με συγγενικά τους πρόσωπα, μιας και μιλήσαμε για συγκρούσεις συμφερόντων και πιάσαμε τις οικογένειες. Όταν λοιπόν τέτοιες εταιρείες αναλαμβάνουν την επικοινωνιακή εκστρατεία κατά της πολυφαρμακίας, την ώρα που δεν έχουν οι καρκινοπαθείς φάρμακα, αντί αντιτίμου σχεδόν 500.000 ευρώ. Σύσου. Αυτά για να μιλήσουμε για το θράσος, να μιλάς για θράσος. Θέλει πολύ θράσος να μιλάς για θράσος σε σχέση με το κανάλι της Βουλής, το οποίο για πρώτη φορά σε αυτή την περίοδο προβάλλει τις περισσότερες επιτροπές σε απευθείας μετάδοση. Στην προηγούμενη περίοδο, να θυμίσω στους συναδέλφους που ήμασταν εδώ, ότι μπορεί το νομοσχέδιο να είχε συζητηθεί στην Επιτροπή και η Επιτροπή να προβαλόταν 8 μέρες μετά, 9 μέρες μετά, να οργίαζε η παραπληροφόρηση από τα εντεταλμένα φερέφωνα στα οποία τηλεφωνούσαν κάποιοι πρόεδροι επιτροπών, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ή απλοί βουλευτές, και έχουν υπάρξει και δημοσιεύματα σχετικά. Θέλει πολύ θράσος δε να ενοχλείσαι που το κανάλι της Βουλής προέβαλε
την εκδήλωση τιμής στις γυναίκες οι οποίες έχουν αγωνιστεί για δημοκρατία, ελευθερία, δικαιώματα και δικαιοσύνη. Θέλει πολύ θράσος να ενοχλείσαι που προέβαλε τον αγώνα των καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών και τις φιλοξένησε. Θέλει πολύ θράσος να ενοχλείσαι ακόμη, διότι φιλοξένησε τις μεταναστευτικές κοινότητες και τους εκπροσώπους των αντιρατσιστικών κινημάτων και συλλογικοτήτων. Και αυτό το τελευταίο, κύριο Γεωργιάδη, το καταλαβαίνω πολύ καλά να σας ενοχλεί, ειδικά αυτό. Θέλει πολύ θράσος, τέλος, να μιλάς για θράσος όταν έχεις συμπράξει όχι απλώς στο μαύρο στην ΕΡΤ, αλλά και στην εισβολή των ΜΑΤ στην ΕΡΤ στις 4 η ώρα τα ξημερώματα. Θέλει πολύ θράσος πραγματικά να θεωρείτε ότι εσείς είστε θύματα λογοκρισίας. Νομίζω, κυρία Πρόεδρε, ότι το θράσος είναι πολύ, έχει περισσέψει, έχει ξεχυλήσει. Όπως λέμε οι δικηγόροι, είναι υπερχυλές και υποκειμενικά και αντικειμενικά. Αλλά αν επανέλθει, θα υπάρξει και ανάλογη απάντηση. Διότι εμείς μπορεί να μην έχουμε θράσος, αλλά έχουμε στοιχεία και απαντήσεις. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη, εντάξει, κύριε Γεωργιάδη, με την άδεια του Υπουργού, γιατί είχα δώσει το λόγο στον Υπουργό. Λοιπόν, ας τελειώσουμε. Καταρχάς, πάω στο σοβαρό. Τα είχατε ξαναπεί και στην προηγούμενη Βουλή αυτά για τον κύριο Στουρνάρα και τη σύζυγό του. Σας είχε απαντήσει και ο ίδιος, σας είχα απαντήσει και εγώ. Είναι εσχρό αυτό που κάνετε και ως γυναίκα. Η γυναίκα του κυρίου Στουρνάρα έχει μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων 30 χρόνια. Δεν είχε εταιρεία όταν έγινε υπουργός ο Στουρνάρας. Είναι ανεπίτρεπτο μια κυρία που μιλά για το φεμινισμό και τα ίσα δικαιώματα ανδρών γυναικών να ισχυρίζεται ότι πρέπει η σύζυγος κάποιου, επειδή όταν αυτός γίνεται υπουργός, αυτή να πηγαίνει σπίτι για να σταματάει τη δουλειά της. Απορώ πως το λέτε και συνεχίζετε και το λέτε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Οι βουλευτές αυτοί ψηφίζουν για να προσληφθούν. Σας είπα τη διαφορά. Η κυρία τώρα θα ψηφίσει και θα πάει να δημόσιο υπάλληλο. Για να συνεννοούμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εμένα, αγαπητέ κύριε Τεταφυλλίδη, εγώ ζω από τον ιδιωτικό τομέα. Εγώ δεν ζω από το δημόσιο και εξαιτίας κυβερνήσεώς σου πάω να χρεοκοπήσω. Λοιπόν, άσε, το θράσος σου... Κύριε Τεταφυλλίδη, σας παρακαλώ λίγο, σας παρακαλώ. Εντάξει, βάλε πάλι τη γραβάτα... Κύριε Τεταφυλλίδη, κύριε Τεταφυλλίδη. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι που οι υπεύθυνοι του Περιοδικού Βουλή και Ευρωβουλή σας αγάπησαν ξαφνικά τόσο πολύ από μόνοι τους και σας έβαλαν 47 φωτογραφίες. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Φυσικά όλοι καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να είναι η έκδοση ξεχωριστή, η γνώμη του Προέδρου της Βουλής είναι κυρίαρχη. Είναι γνωστό αυτό. Αλλά δεύτερον και κυριότερον, θέλω να επανέλθω στο μείζον. Γιατί αυτό σας διαφεύγει ως προς τη δημοκρατικότητά σας. Εμείς μπορούμε να ενοχλούμαστε με ό,τι θέλουμε. Εσείς, αφού είστε δημοκράτες, οφείλετε να μας εξασφαλίζετε τη δυνατότητα να εκφράζουμε αυτή μας τη διαφωνία. Εσείς όμως ως πρόεδρος Βουλής κάνετε κάτι άλλο. Αποφασίζετε μόνοι σας και διατάζετε. Αυτό είναι αδιανόητο. Φέρετε εδώ τις συμπαθές σας καθαρίστριες. Ποιο κόμμα ρωτήσατε? Κανέναν. Αποφασίσατε, ανοίξατε την Ολομέλεια, κάνατε την εκδήλωση, δεν ρωτήσατε κανέναν. Λες είναι το σπίτι σας. Αποφασίσατε τώρα να κάνετε τη συνέντευξη τύπου για αυτή την επιτροπή που φτιάξατε όλο μόναχη, που είναι και αντιθεσμική και είναι το μυαλό σας. Τι κάνατε τώρα? Ορίσατε την ώρα της συνέντευξης τύπου και εσείς αποφασίσατε ότι δεν πρέπει να παίξει η επιτροπή, αλλά πρέπει να παίξετε εσείς. Ακούστε λοιπόν. Δημοκρατικότητα να έχει κάποιος και να αποφασίζει μόνος του, χωρίς να ρωτάει κανέναν άλλον, πρώτη φορά βλέπω. Όσο αφορά δε, επειδή είμαι και εγώ παλαιότερος από ό,τι είστε εσείς στο κοινοβούλιο, το λέω και από νεοτέρους συναδέλφους, εις το κανάλι της Βουλής κανένας προηγούμενος πρόεδρος Βουλής δεν είχε διανοηθεί να το χρησιμοποιήσει όπως εσείς. Όπου ξαφνικά ξυπνάμε και βλέπουμε σποτάκια, όπου κανένας από τα υπόλοιπα κόμματα δεν γνωρίζει πώς μπήκαν αυτά τα σποτάκια στο κανάλι της Βουλής. Το κανάλι της Βουλής είναι όλων μας.
δεν είναι δικό σας, κυρία μου, όπως νομίζετε. Και σίγουρα νομίζετε ότι είναι δικό σας, δεν είναι και πολύ δημοκρατικό να το χειρίζεστε έτσι. Άρα λοιπόν, όταν εσείς οι ίδιοι αφαίρεστε στο κοινοβούλιο, θα το θεωρείτε ιδιοκτησία σας. Ναι, με συγχωρείτε, είναι τρομερό θράσος να σηκώνετε και να εγκαλείτε τους άλλους για έλλειψη δημοκρατικότητας. Λοιπόν, σταματήστε τη λάσπη, μάθετε να σέβεστε και τους άλλους. Αφού σας αρέσει η δημοκρατία, να ρωτάτε που και που όταν προχωράτε σε κάποιες πράξεις και αφήστε τα μαθήματα σε εμάς. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κωνσταντοπούλου, τι θα γίνει τώρα? Θα δούμε. Πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε, για να... Συγγνώμη, συγγνώμη, κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Γεωργιάδης έκανε 2 φορές παρέμβαση επί προσωπικού. Ναι, θα μιλήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου και ολοκληρώθηκε αυτή η συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Υπουργό μετά. Κυρία Κωνσταντοπούλου. Πολύ σύντομα και για την ακρίβεια της ενημέρωσης. Πρώτον, το κανάλι της Βουλής είναι διοικητικά διεύθυνση της Βουλής που υπάγεται στον Πρόεδρο. Αυτό ή στην Πρόεδρο. Αυτό κατά τον κανονισμό, τον οποίο δεν έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ, έφτιαξαν οι προηγούμενες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες. Κατά δεύτερον, στο κανάλι της Βουλής δεν έχει προσληφθεί από εμένα ούτε ένα πρόσωπο. Αντίθετα, το κανάλι της Βουλής λειτουργεί με το προσωπικό το οποίο έχει προσληφθεί από τους προηγούμενους και τις προηγούμενες προέδρους και είναι αρκετό. Τρίτον, σε σχέση... Υπάρχει κάποιο... Σε σχέση με ένα ιδιωτικό περιοδικό στο οποίο αναφέρεστε, το περιοδικό Βουλή και Ευρωβουλή, σας ξαναλέω ότι δεν έχει καμία σχέση με τη Βουλή. Αν έχετε ενημέρωση από τον προκάτοχό μου ότι η γνώμη του μετρούσε, δεν ξέρω, δεν μου έχει πει κάτι τέτοιο, αλλά εγώ δεν έχω καμία επικοινωνία ούτε με τους υπευθύνους έκδοσης, ούτε και τους γνωρίζω. Εν σχέση δε με την αήθη σας αναφορά σε σχέση με το ποιος είναι, ποια είναι γυναίκα και ποιος δεν είναι. Το ζήτημα του να υπάρχει μια εταιρεία στην οποία συμπράττει η οικογένεια του κυρίου Στουρνάρα, η σύζυγος και οι θυγατέρες του και η εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο αδελφός του κυρίου Βαρβιτσιώτη και ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, κύριος Παπασταύρου, που δεν είναι γυναίκες, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, και η εταιρεία αυτή, την ώρα που δεν υπάρχει ευρώ για τα φάρμακα των καρκινοπαθών, κύριε πρώην Υπουργέ Υγείας, αναλαμβάνει επικοινωνιακή εκστρατεία 500.000 ευρώ για να κάνει επικοινωνιακή, δηλαδή μηντιακή, μηντιακώς προβαλλόμενη εκστρατεία κατά της πολυφαρμακίας, ναι, δημιουργεί μείζον ζήτημα, όπως μείζον ζήτημα δημιουργεί γενικότερα η δράση προσώπων όταν έχουν σύγκρουση συμφερόντων. Ξέρετε ότι είχε σύγκρουση ο κύριος Παπασταύρου να διαπραγματεύεται με τους Ελβετούς για τις καταθέσεις στην Ελβετία όταν ο ίδιος είναι στη λίστα Lagarde με εταιρεία 5 εκατομμυρίων ευρώ, όπως είχατε και εσείς σύγκρουση συμφερόντων να συμμετέχετε στην Επιτροπή για τη λίστα Lagarde, ενώ όχι, στη λίστα αυτή είναι η σύζυγό σας ως συνδεδεμένο πρόσωπο. Ωραία, κυρία Κωνσταντοπούλου. Για να είμαστε, ολοκληρώνω κυρία Πρόεδρε, για να είμαστε σαφείς, μίλησα για τη σύγκρουση συμφερόντων, η οποία ήταν υπερχιλής σε αυτούς που σήμερα ανακάλυψαν ότι έχουν σύγκρουση συμφερόντων οι απλήρωτοι επί 22 μήνες εργαζόμενοι. Και όσο για την εκδήλωση που έγινε για τις γυναίκες στην Ολομέλεια, αφενός να σας ενημερώσω ότι η πρώτη τιμόμενη ήταν η Αλίκη Γιωτοπούλου Μαραγκοπούλου, ήταν η Πέπη Ρηγοπούλου, ήταν οι γυναίκες πρόεδροι των δικαστικών ενώσεων, ήταν η Μαρία Ικαλέργη για τον αντιδικατορικό της αγώνα, ήταν οι εργαζόμενες στα
σοφρονιστικά καταστήματα. Ήταν η Σοφία Κουκούλης Πιλιοτοπούλου, ήταν μια γυναίκα από το Κομπάνι. Δεν ανοίξαμε την Ολομέλεια και βάλαμε τις καθαρίστριες, όπως λέτε, σαν να σας ενοχλεί. Και ακόμη περισσότερο, θα έπρεπε να επιδεικνύεται συστολή, διότι σε αυτήν την διαδικασία προσκλήθηκαν όλα τα κόμματα και η συγγήτρια ήταν η κυρία Αντωνίου και η κυρία Βούλτεψη, η οποία έκανε και χαιρετισμό και χειροκροτήθηκε. Κύριε Κυριαζίδη, δεν έχετε... Θα έπρεπε λοιπόν να έχετε μεγαλύτερη συστολή. Δεν έχετε το λόγο. Λοιπόν, ο κύριος Παφίλης, κύριε Γεωργιάδη, όχι. Ο κύριος Παφίλης, ο κύριος Φίλης και τελειώσει. Κύριε... Σα έβουσα το λόγο, όχι. Κύριε Παφίλη, έχετε το λόγο. Όχι. Όχι, μην παρακαλάτε. Κύριε Γεωργιάδη, ποιον παρακαλάτε. Σας παρακαλώ, εγώ δεν θα σας δώσω το λόγο. Έδωσα το λόγο στον κύριο Παφίλη. Θα περιμένετε. Θα το πείτε μετά. Μετά. Λοιπόν. Λοιπόν, η κυρία Πρόεδρε. Και παρακαλώ τους συναδέλφους να μην δώσουν συνέχεια. Επαναλαμβάνω, να μην δώσουν συνέχεια. Χρειάζεται μία αυτοσυγκράτηση, κύριε Γεωργιάδη. Στην οικογένειά μου θα μπλέξετε. Ένα λεπτό, κύριε Γεωργιάδη. Ο υπουργός έχει το λόγο. Κύριε Γεωργιάδη, δεν σας έβωσα το λόγο. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Κοιτάξτε λίγο. Δεν μπορεί συνέχεια να ζητάτε το λόγο. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Υπουργέ. Τι λέτε, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, δεν σας έχω δώσει το λόγο. Λοιπόν. Γίνει, κύριε Γεωργιάδη, συγγνώμη. Διατήρησα τη διαφωνία μας σε πολιτικό επίπεδο. Δεν το πήγα σε προσωπικό. Θα μπορούσα πολύ εύκολα να πω αν είναι σύγκρουση συμφερόντων να είναι κάποιος ΣΥΡΙΖΑ και μέλος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν ξέρω τι άλλο και να υπερασπίζεται επί χρόνια να βιαστεί. Θα μπορούσα να το κάνω. Δεν το έκανα, αλλά η κυρία Ξενοπούλου δεν έχει όρια. Λοιπόν, για το θέμα της Λίζας Λαγκάρντ, για να τελειώσει η πλάκα. Η σύζυγό μου δεν είναι στη Λίζα Λαγκάρντ. Ο προηγούμενος που το έγραψε είναι στα δικαστήρια από τη σύζυγό μου. Και ο ίδιος που το έγραψε σε δίκη μαζί μου ζήτησε συγγνώμη για την αποσύρω. Άρα λοιπόν, να σταματήσει αυτή η πλάκα γιατί παρατράβηξε. Στη Λίζα Λαγκάρντ ήταν ο τέος σύζυγός της πριν εγώ τη γνωρίσω. Λοιπόν, η κυρία Ξενοπούλου, το μόνο το οποίο κάνει είναι να πετάει διαρκώς λάσπη όταν σε δύσκολη θέση. Όσον αφορά αυτό που είπα δε για τις συμπαθέστατες καθαρίστριες, δεν είναι για το αν έπρεπε όλες αυτές τις καλές κυρίες να είναι στη Βουλή. Έπρεπε να ήταν και καλώς ήρθανε. Είναι για το πώς η κυρία Ξενοπούλου έκανε τη διαδικασία. Το αποφάσισε, τις κάλεσε, το έκανε, αλλά μόνο και εγώ να ρωτήσει κανέναν. Αυτό της είπα. Άρα σπάρει πίσω όλα τα ονόματα ένα προς ένα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μισό λεπτό, κυρία Κωνσταντοπούλου, και ολοκληρώθηκε. Μετά. Λοιπόν, μισό λεπτό, κυρία Κωνσταντοπούλου, μισό λεπτό και εσάς, και ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Να ενημερώσω, κυρία Πρόεδρε, όπως έχω κάνει αρκετές φορές, τότε που, ας πούμε, η εφημερίδα που είχε αναλάβει να υποστηρίξει την εκδοχή του κυρίου Βενιζέλου για τη λίστα Λαγκάρντ, ότι δεν είναι αξιοποιήσιμη λίστα, ανέλαβε με τον ίδιο δημοσιογράφο, ο οποίος δίνει και κάτι σεμινάρια, νομίζω κατά της διαφθοράς, αυτά της Siemens, δεν είμαι σίγουρη. Ανέλαβε λοιπόν να παρουσιάσει σε δισέλιδο αφιέρωμα μία από τις πάρα πολλές υποθέσεις που έχω υπερασπιστεί. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι για μία προς μία τις υποθέσεις που έχω υπερασπιστεί
Είμαι περήφανη. Δεν είναι η πρώτη φορά που μου γίνεται επίθεση για την επαγγελματική μου διαδρομή, όμως δεν έχω πραγματικά ούτε να ντραπώ, ούτε να φοβηθώ, ούτε τα φερέφωνα της διαπλοκής. Ούτε τα φερέφωνα της διαπλοκής, ούτε τα γραφεία τύπου κομμάτων που ασχολούνται με την επαγγελματική διαδρομή δικηγόρων, την ίδια ώρα που βουλευτές και υπουργοί τους αναλαμβάνουν να εναλλάσσονται ως υπερασπιστές σε κατηγορούμενους για υποθέσεις σε βάρος του δημοσίου, και είναι πάρα πολλές αυτές, με προεξάρχουσα την υπόθεση της ΕΝΕΡΓΑ, για την οποία ήρθε τροπολογία ειδική λίγη ώρα πριν την έναρξη της δίκης, για να μιλήσουμε για σύγκρουση συμφερόντων. Κυρία Κωνσταντοπούλου... Όμως ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε. Η αναφορά μου, κύριε Γεωργιάδη, ήταν στην δική σας σύγκρουση συμφερόντων να συμμετέχετε στην προκαταρκτική επιτροπή διερεύνησης της υπόθεσης της λίστας Λαγκάρντ, στην οποία η σύζυγός σας είναι εγγεγραμμένη ως συνδεδεμένο πρόσωπο με τον λογαριασμό του πρώην συζύγου της, στον οποίο υπάρχουν και καταγραφές ράβδων χρυσού. Ήμουνα ακριβέστατη, σας το έχω πει ξανά και θα σας το πω και όσες ακόμα φορές χρειαστεί. Είχατε σύγκρουση συμφερόντων να συμμετέχετε και να επηρεάζετε αυτήν την επιτροπή, από την οποία εξαρτάται και η μεταχείριση και των καταθετών και των συνδεδεμένων προσώπων. Και τώρα που πια δεν την επηρεάζετε, ενδεχομένως να αποκαλυφθούν και πράγματα τα οποία παρασιωπήθηκαν πάρα πολύ προσφυώς και από τα μέσα ενημέρωσης, που και αυτά είχαν πρόσωπα εντός της λίστας Λαγκάρντ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.